Άλλα. Καλημέρα από τη Χίο. Καλημέρα από τη Χίο. Τα σύνορα. Και στην καλημέρα. Και στην πλάτη μας η Σάμος. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα. Λοιπόν, είστε οι άνθρωποι και θέλω να σας δουν και οι καλεσμένοι, είδατε που ηρεμήσατε τώρα. Μόλις πήραμε τα εθνικά θέματα. Και είναι και ο Δεσποτόπουλος μαζί μας. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία υπηρετείτε κι εσείς. Έτσι είναι. Πάμε λοιπόν. Ελάτε κύριε Καρέλα. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Είστε λοιπόν στη Χίο, όπου πριν από λίγη ώρα εξέφρασε ο κύριος Αβραμόπουλος την αγωνία, όπως όλοι μας, μην τυχόν και έχουμε ροές. Έτσι δεν, Αντρέα? Υπάρχει τυχόν... ανησυχία μεγάλη. Έτσι, δηλαδή, μπράβο. Είναι. Μην τυχόν και εγώ έχουμε ροές. Ελάτε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, γιατί πέρα από τα χερσαία τμήματα, κομμάτια των συνόρων μας, υπάρχουν και τα θαλάσσια σύνορά μας. Βρισκόμαστε στη Χίο, στην Σάμο, στο Βόρειο Αιγαίο και στη Λέσβο. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι αυτή την απίστευτη δουλειά που κάνουν οι συνοριοφύλακες στα νέα τα παιδιά, ναι, που έχουν τα μάτια τους πλέον στα θαλάσσια σύνορά μας, από κάθε βουνοκορφή, από κάθε πλαγιά αυτών των νησιών. Είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δημιουργήσει μία σπίδα προστασίας των θαλασσίων συνόρων τα τελευταία χρόνια με την πρόσληψη αυτών των νέων παιδιών, των νέων συνοριακών φυλάκων που βρίσκονται περισσότεροι και από, είναι ο τόπος τους εδώ. Και βλέπουμε τελικά ότι έχουμε μειωμένες ροές πραγματικά. Το καλοκαίρι περάσαμε δύσκολα και στα θαλάσσια σύνορά μας και στην νησιωτική χώρα. Αλλά βλέπουμε όμως ότι στο Βόρειο Αιγαίο τουλάχιστον και όχι μόνο. Σωστό. Έχουμε πολύ μειωμένες ροές. Στον Εύρο τι γίνεται, που είναι η έδρα σας και γυρίζετε όλη την Ελλάδα. Πάει παντού ο άνθρωπος αυτός. Είναι αϊκίνητος. Ναι. Θα πάμε όπου βρίσκονται οι συνάδελφοί μου και κάνουν αυτή την απίστευτη δουλειά. Στον Εύρο, μπράβο κύριε σας. Αυτιά, μπράβο το καλοκαίρι, το ξέρετε, το καλοκαίρι ήταν και εκεί δύσκολη η κατάσταση. Έτσι. Πλέον όμως οι ροές στον Εύρο είναι ασήμαντες και πρέπει να το πούμε. Τι σημαίνει το ασήμαντες? Δεν έχουν καμία σχέση με το καλοκαίρι. Μακάρι να είναι έτσι. Εμείς από τη δική μας τη μεριά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το ασήμαντες, ας το λένε και το μηδενικές ροές, ας το λένε η πολιτική μας, ας το λένε η πολιτεία, η κοινωνία. Εμείς θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Μπράβο. Όμως. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Σε λίγες ώρες, σε μία ώρα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Γι' αυτό έτσι βρισκόμαστε στα νησιά, γι' αυτό και στον Εύρο είμαστε σε επαγρύπνηση. Λοιπόν, όμως σήμερα σε όλη την επικράτεια έχουμε μικρές ροές. Σας κάνω και μια... στα νησιά έχουμε ευθύνους απορία. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Πρώτη φορά το λέω στην τηλεόραση. Ήτανε Κυριακή, βράδυ προς καθαρή Δευτέρα, ήτανε εκείνο το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο της καθαρής Δευτέρας. Βλέπω μία κλίση Καρέλας. Λέω, οπ, Εύρος. Καρέλας, ναι. Τι Καρέλας είπα, Χαρέλας, ναι. Καρέλα, λοιπόν, Καρέλας, ναι. Λοιπόν, βλέπω την κλίση. Λέω, αμάν, κάτι γίνεται. Τηλεφωνώ. Και όμως... Και εκείνο, πέστε μου τα πρώτα λόγια που μου είπατε. Το 2020. Μπράβο. Ήταν το τριήμερο, μετά το πήραμε το Σπουτόπουλο, πήραμε τους Πάτες. Ναι, ήταν τα πρώτα λόγια. Σοβρίου, αρχές Μαρτίου. Μου λέει, ήταν Γιώργο, δεχόμαστε επίθεση αυτή την ώρα. Η απόπειρα του εφηνιδιασμού. Έτσι. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, αυτά τα παιδιά, και λέω αυτά τα παιδιά γιατί έτσι τα αισθανόμαστε, ήταν στην πρώτη γραμμή, απέκρουσαν αυτό το οποίο είχε ετοιμάσει μεθοδικά ο Ερντογάν, γιατί ήταν προετοιμασμένο, έτσι είναι, κύριε Πρόεδρε? Φαινότανε το πράγμα. Μα ήταν προετοιμασμένο. Μέσα σε λίγες ώρες έγινε αυτό που έγινε. Ήμασταν πολύ λίγοι. Έτσι. Και η ανησυχία μας ήταν μεγάλη, αλλά τα παιδιά δεν το βάλανε στα πόδια. Μπράβο ή δεν γυρίσαν πίσω να πούνε ότι δεν έχουμε οχήματα. Δεν έχουμε... Με ό,τι είχαμε, καταφέραμε αυτό που θέλαμε και επιδιώκει όλη η ελληνική κοινωνία, να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Ακριβώς. Και να σώσουμε την αξιοπρέπεια της Ελλάδος. Και νομίζω ότι και εδώ ακόμη αυτό γίνεται σήμερα. Αυτό οι κάνετε. Οι συνοριακοί φύλακες σώζουν την αξιοπρέπεια της χώρας μας πάνω στα εθνικά μας σύνορα. Κύριε Δεσποτόπουλε, θυμάστε ότι το επόμενο τηλεφώνημα ήταν σε εσάς, τι κάνουμε τώρα, και μου λέτε το ίδιο, ήταν, παιδιά, ήταν 2 το πρωί, ε. Το σταυρό μας. Μου λέει, Γιώργο, έχουμε επίθεση. Ελάτε, κύριε Δεσποτόπουλε. Ελάτε, είναι στιγμές που... Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα τότε έδειξε μια πάρα πολύ καλή αντίδραση. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι επίσης τώρα ότι επειδή είδαμε το τελευταίο διάστημα μια αύξηση των προσφυγικών ροών, υπήρξε και πάλι κινητοποίηση των αρχών και των σπουδαίων ανθρώπων, σαν τον φίλο μας που βλέπουμε τώρα. Και έτσι έχουμε πάλι μείωση των προσφυγικών ροών, χάρη κυρίως στη δική μας την αντίδραση. Ακριβώς. Το άγχος που υπάρχει τώρα είναι ότι
Όταν έχουμε γεγονότα σαν και αυτά στη Λωρίδα, της Λωρίδας της Γάζας, ναι, μετά έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε και πάλι αύξηση των ροών. Διότι υπάρχει εκεί μια ανθρωπιστική κρίση και έτσι οι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή που προσπαθούν να πάνε στην Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει το εξής θέμα επίσης. Πολλοί από αυτούς πάλι επιλέγουν το διάδρομο της Τουρκίας. Πιθανά ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που θα φύγουν από την Παλαιστίνη θα βρεθούν στην Τουρκία. Ναι. Και εκεί το θέμα είναι κατά πόσον ο κύριος Ερντογάν, έχοντας και μια κοινή γνώμη στην Δύση, η οποία στέκεται ορθώς στο δράμα δίπλα στους Παλαιστινίους, το χρησιμοποιήσει πάλι σαν χαρτί για να, μάλιστα, πιέσει την Ευρώπη. Και πώς θα πιέσει την Ευρώπη, μήπως την πιέσει μέσω της Ελλάδος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το προσφυγικό κορυφαίο. Αμέσως θα πήγε ο Γιάννης, θα δείτε κάτι άλλο τώρα. Κύριε Σωτόπουλε, είναι κορυφαίο θέμα. Δικαιώνεστε στις δημόσιες τοποθετήσεις σας, αλλά δείτε τώρα μία ροή που έρχεται από την Τουρκία. Είναι ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή, Λέσβος, Χίος, Σάμος και τα υπόλοιπα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο είναι τίγκα από τουρίστες, πολίτες της Τουρκίας. Πρέπει να επιμένουμε στην ομαλοποίηση των σχέσεων και σημασία να υπάρχουν αυτό που ζητάνε και οι κάτοικοι των νησιών σε σχέση με τη βίζα για να υπάρχει η ελευθερία. Τέλειωσε αυτό. Πάει. Ναι. Έλα Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Όπως πολύ σωστά τα λες, εδώ τα ξενοδοχεία της Μυτιλήνης, πρωτάκουσε το αυτό που συμβαίνει. Τίγκα. Είναι όλα τίγκα από Τούρκους τουρίστες. Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι βρίσκομαι εδώ στο Mythical Coast, ναι, ένα καινούριο ξενοδοχείο πεντάστερο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε ούτε ένα κρεβάτι, ένα ράντσο από τους Τούρκους και οι οποίοι βεβαίως ακόμα και την εποχή που γινόταν σε εισαγωγικά θέση η εισβολή, ναι, στον Εύρο, ναι, όπως πολύ σωστά, ναι, λέγατε πριν από λίγο. Που δεν έγινε εισβολή, ναι. Ναι, που επιχειρήθηκε. Ναι, 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 ναι. Παρά τα όσα έλεγε ο Ερντογάν, τα θυμάστε, τα λέγαμε συνέχεια. Οι Τούρκοι τουρίστες αψηφούσαν όλα αυτά και φέτος έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο ρεκόρ αύξηση τουριστών από την γείτονα Τουρκία, έτσι, από τα μακρατικά παράλια, σε όλα τα νησιά. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα, Νοέμβριο μήνα, δηλαδή σε 20 μέρες, 25, έχουμε χειμώνα. Όλα τα ξενοδοχεία. Στα νησιά του Αιγαίου, παιδιά, ο τίτλος. Ναι. Ελάτε. Βεβαίως, έλα, Γιάννη. Η Σάμος τώρα μου το λένε. Μου το λένε πάρα πολλοί φίλοι. Και αυτά τα πλάνα, Γιώργο, που παίξατε. Ο Άρης ο Κωνσταντάρας μου λένε τίγκα η Σάμος από τουρίστες Τούρκους, οι οποίοι λένε τι. Τούρκους. Μπορεί να λέει ο Ερντογάν θα έρθω νύχτα, θα έρθω βράδυ. Τελικά το έκοψε αυτό. Γιατί τελικά πήγαμε εμείς για να τους βοηθήσουμε. Είμαστε σε άλλη φάση. Σε άλλη φάση είμαστε. Και ευτυχώς. Αλλά. Και ευτυχώς. Εμείς δεν πρέπει να υποδαβλίζουμε Το μίσος και, σωστό, και σωστό, τον εθνικισμό. Έρχεται, πρέπει να λοιπόν βοηθάμε ο Τούρκος, να έρχονται δύο λαοί πιο κοντά. Έρχεται λοιπόν ο Τούρκος πολίτης και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Ερντογάν, εγώ θέλω βίζα να πάω τριημεράκι στη Λέσβο, τριημεράκι στη Χίο, και αυτό είναι Γιώργο, βοήθεια στον ελληνικό τουρισμό. Συνεχίζει να δουλεύει η καθαρίστρια, ο μάγειρας, ο προμηθευτής, είναι και 1.200 μήνα. Σε αυτή την κατεύθυνση απλά να επισημάνω. Καταλαβαίνω να τη σημασία εδώ, της κινητικότητας προς τα νησιά μας και έχει μεγάλη σημασία που το επισημαίνετε και το παρουσιάζουν οι συνάδελφοι. Λέω το εξής όμως. Το θέμα της βίζας θέλει ένα προσεκτικό χειρισμό. Θέλει, βέβαια. Να κινηθούμε θετικά, έτσι, αλλά με προϋποθέσεις. Δεν θέλω να το συνεχίσω τώρα. Το ξέρει ο Δεσποτόπουλος καλά το θέμα. Πρέπει να πούμε κάτι, αν πολύ καλά, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παρανόηση. Ελάτε και Δεσποτόπουλε. Το δίνω βίζας διάρκειας ένα χρόνο, δεν σημαίνει δίνω το δικαίωμα συνεχούς διαμονή σε αυτή την χώρα. Μην παρεξηγηθούμε έτσι. Σωστό. Και παράδειγμα, βγάζουμε για να πάμε βίζα πολλές φορές σε κάποιες χώρες του κόσμου οι οποίες έχουν διάρκεια 3-4 χρόνια. Έχεις όμως συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορείς να μείνεις. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι στην Ελλάδα πολύ προσεκτικά και όλα τα κόμματα, όχι μόνο το κυβερνών τώρα η κυβέρνηση, ποτέ μα ποτέ δεν κατηγορήσαμε τον τουρκικό λαό. Έτσι, μπράβο. Με τον τουρκικό λαό εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ, ούτε επί Νέα Δημοκρατία, ούτε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η παράδοση των εθνικιστών στην Τουρκία. Η πολιτική που μας δυσκόλευε. Πάντως, οι προσπάθειες των αρχών και των υπηρεσιών είναι προφανώς άξιες συγχαρητηρίων. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνδέσουμε και την ελληνική κυριαρχία με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, είναι αυτό που συζητούνται τούτες εδώ τις μέρες και εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και αυτό που πρέπει να ζητάμε και να απαιτούμε συνεχώς, την εφαρμογή της αρχής της μετεγκατάστασης, δηλαδή
όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή θα αυξηθούν, όπως υπόθηκε, και οι προσφυγικές και οι μεταναστευτικές ροές, νομοτελειακά, όσο μένεται ο πόλεμος στη γειτονιά μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και συνεχώς να διεκδικούμε η αρχή της αλληλεγγύης να εφαρμοστεί υποχρεωτική μετεγκατάσταση και εξασφάλιση ασφαλών διόδων. Πρέπει να είναι υπάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα. Για να πάμε τώρα δύο λεπτά, γιατί αυτός που είναι στη Λέσβο, τη Σάμο και τη Χίο και βλέπω ότι το ξενοδοχείο του λειτουργεί και το Νοέμβριο χάρη σε αυτές... Μεγάλη υπόθεση. Έχει ψωμί, παιδιά. Δεν μπαίνει στο Ταμείο Ενεργείας. Έτσι, Γιάννη. Όχι απλά λειτουργεί, Γιώργο, είναι τίγκα από κοσμό. Καταλάβατε, κύριε Ρωμανέ. Είναι τίγκα. Όχι, έχει πάει καλά και γενικότερα η υπόθεση, παρά τις δυσκολίες. Γιατί έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία που μείωσε ροές. Σωστό. Έχουμε τώρα την ανάφλεξη που μειώνει τη ροή από Ισραήλ και άλλες περιοχές. Αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητα αυτή τη στιγμή. Έλα, Γιάννη. Θα πρέπει, Γιώργο, να σου θυμίσω ότι το θέμα της βίζας το είχαμε ξεκινήσει εμείς. Με την παρουσία του τότε υπουργού του κυρίου Κικίλια του Βασίλη, να θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Και προχώρησε. Βεβαίως. Και να θυμίσω επίσης ότι αυτό που γίνεται, η αλλαγή που γίνεται, ποια είναι τώρα. Ότι για να βγάλει ένας Τούρκος μία βίζα έπρεπε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, στα προξενία ή στη Σμύρνη ή στην Άγκυρα. Τώρα θα έρχονται εδώ. Εδώ θα την παίρνουν τη βίζα. Μάλιστα. Εδώ επί τόπου. Ερώτημα. Είναι έρχεται, στρογγυλοκάθεται στο ξενοδοχείο ή πάει και στην ταβέρνα έξω, κάνει και τη βόλτα του, δουλεύει το ταξί. Όπου θέλει πάει. Όπου θέλει πάει, και δώσ' μου την ευκαιρία να σου πω ακόμη κάτι. Ναι. Σήμερα στην Αγιάτο γίνεται η γιορτή του Κάστανου. Α, το πιο μάλιστα. Ωραίο κάστανο σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Και εκεί αναμένεται να φτάσουν σήμερα περίπου 15.000 άνθρωποι από όλο το νησί και βεβαίως ανάμεσα αυτούς 5, 6, 7.000 παιδιά, Τούρκοι. Ακούστε, ο ξενοδόχος και ο επαγγελματίας δεν κάνει διαλογή στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο ξενοδοχείο του. Εσύ είσαι Εγγλέζος, παίρνα. Εσύ είσαι Ιταλός, παίρνα. Εσύ είσαι Τούρκος, παίρνα έξω. Όχι. Όχι, λέει, βέβαια. Τι, θέλει πελατεία. Γιατί αυτός ταΐζει στόματα, ταΐζει οικογένειες, συντηρεί οικογένειες δηλαδή. Πάντως είναι διδακτικό αυτό. Έλα, είναι διδακτικό. Εγώ που είμαι φανατικός της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Και βέβαια, να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Να πω κάτι άλλο. Αυτός ο άκρατος έτσι... Να μην δηλητηριάζουμε με το, όσοι έχουν δημόσιο λόγο, με το σπόρο του εθνικισμού. Τα δίκαια μας, δίκαια μας όμως, έτσι. Τα δίκαια, τα δίκαια να τα βρούμε στο δικαστήριο. Διότι, μακάρι όταν έρχεται και σου να λέει, πάμε να λύσουμε τις διαφορές στη Χάγη. Όταν έρχεται οι και λαοί εκεί τις λύνουν τις διαφορές. Ωραία. Όταν έρχεται ούτε και σου λέει, θα έρθω νύχτα, παίρνεις τα μπελαρά και τα ραφάλ για να είσαι έτοιμος, αλλά τα έχεις για ειρήνη. Δεν τα έχεις για να κάνεις πόλεμο, δεν είναι. Προφανώς. Άρα λοιπόν η οικονομία εδώ, Γιάννη, η οικονομία, η πραγματική ανάγκη της οικονομίας, αλλά και οι λαοί, σπάζουν το φράγμα των από πάνω, έτσι δεν είναι. Και έσπασε από ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ο σεισμός πέρσι τον Φεβρουάριο. Μπράβο, στην Τουρκία, μπράβο, Αντρέα. Καλός ή κακός. Μπράβο, Αντρέα. Δυστυχώς ένα δυσάρεστο γεγονός λειτουργήσε ευεργετικά για τη σχέση των δύο λαών. Και επειδή υπάρχει και όπως ο Δεκέμβρης, να επιμείνουμε στην προσέγγιση. Έτσι. Στην προσέγγιση των δύο λαών. Ακριβώς. Και Γιώργο, θα πω κάτι που δεν θα αρέσει περισσότερους. Ναι. Οι πρέσπες είναι διδακτικές. Οι πρέσπες πρέπει να διδάσκουν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στον κύριο Χαρέλα. Ελάτε. Να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο σε αυτή τη σοβαρή κουβέντα που λέτε. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον φιλήσυχο λαό της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή εμείς εδώ δεν βρισκόμαστε για αυτόν τον λόγο. Αυτό λύνεται μέσα από την προσέγγιση αυτή της βίζας. Και θέλω να σας πω σχετικά με τη βίζα ότι αυτό που ενδεχομένως να υπάρχει μια ανησυχία και στην πολιτική αλλά και γενικότερα στα σχετικά υπουργεία είναι και σε εμάς ακόμη μήπως τα κυκλώματα εκμεταλλευτούν αυτή τη χορήγηση της βίζας. Αλλά θέλω να σας πω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι η ελληνική αστυνομία έχει όλο το μηχανισμό να μπορέσει να περιφρουρήσει να ελέγξει τη διαδικασία. Μπράβο. Να ελέγξει. Μπράβο. Έτσι ώστε να μην εκμεταλλευτούν τα κυκλώματα. Σωστό. Αυτό το ένα βήμα που κάνουμε. Όχι, άστα σχόλια. Τώρα έχουμε δει εδώ τώρα. Ένα λεπτό. Παιδιά, αποδεικνύει η οικονομία. Ένα λεπτό. Δεν είναι αντιπολιτιστικό σχόλιο. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Είναι τουριστικό. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Είναι τουριστικό. Είσαι Κεφαλονίτης. Είναι τουριστικό. Ένα σου πω. Αυτό προ Ιταλία. Ο Στίγκλη στον Οικόνομη την προηγούμενη εβδομάδα είπε το εξή. Ότι ακριβώ επειδή αλλάζει το κλίμα με την κλιματική κρίση, ενδεχομένω στην Ελλάδα τι επόμενε δεκαετίε θα πρέπει να μετακινηθούμε
από το ελληνικό καλοκαίρι και να αρχίσουμε να επενδύουμε στο ελληνικό φθινόπωρο. Ναι. Που είναι καλοκαίρι. Τα απόνερα. Ήπειρος χειμώνας. Μπράβο. Αυτό λοιπόν, τώρα έχει μια σκοτεινή σελίδα τη κλιματική κρίση. Αλλά έχει και μια ευκαιρία για του φθινοπωρινού μήνε, όσου από εμά ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Θα σου κάνει καλό ο Στίγλιτς. Μιλάμε στον Ειδικό γιατί είμαστε φίλοι. Ήμασταν μαζί στο συνέδριο του Economist. Είπε και πολλά, αλλά για τον τρόπο που πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Χαιρετώ τυχείο. Ένα λεπτό. Έλα. Όση ώρα μιλάμε, ναι, έρχονται συνέχεια μηνύματα από τους ξενοδόκους. Χαρακτηριστικά ένα θα σου διαβάζω, η κυρία Δήμητρα Κούσκου. Να είναι καλά. Ήρθε πρόωρα το καλοκαίρι στη Λέσβο. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, τιμή και δόξα σε εσάς που είστε στα σύνορα. Δίπλα σας και κοντά σας, να το ξέρετε. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τις παρεμβάσεις. Καλημέρα μου. Στο Διεθνές Δίκαιο, τους συναδέλφους μου. Πώς το κατάφερες, είχες Λέσβο, Χίο, Σάμο. Η Σάμος είναι διεθνός. Την εκφράζεις εσύ αυτό, λέει. Το Αιγαίο, όλο το Αιγαίο. Αλλά σήμερα θα σας πω το εξής, παιδιά. Μπορεί να λέει το τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα και ζω για την Ελλάδα», αλλά όλοι μας εδώ, κανείς δεν είναι περισσότερο πατριώτης από τον άλλον. Αγαπάμε όλοι το ίδιο την πατρίδα. Το και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Εγώ αγαπώ λίγο περισσότερο τη Σάμο, διότι η Σάμος είναι αρχαία απικία της Σάμης της Κεφαλονιάς. Μπράβο. Σάμε... Εμείς που αγαπάμε περισσότερο πήραμε στην Ικαρία. Εμείς αγαπάμε ζουλάδα, λοιπόν, περισσότερο στην Ικαρία. Ανεβαίνει το κίνημα. Να κάνω και σχόλια. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Επειδή είδαμε για τον Εύρο. Ναι. Το πώς απετράπει αυτή η εισβολή τότε έπαιξε μεγάλο ρόλο και η ΑΕΠ, την οποία κάποιοι εργαλειοποιούν σήμερα με τον τρόπο καλά, που το κάνουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Και αυτό είναι το θέμα. Να χρησιμοποιείται σωστά επίσης, η ΑΕΠ. Και επίσης ήταν η κίνηση εκείνη που έφερε, αν θυμάστε, τους Ευρωπαίους εδώ και μας στήριξαν σε μια μεγάλη προσπάθεια, την οποία επίσης κάποιοι στο εξωτερικό εργαλειοποίησαν για να κάνουν φήμη στην χώρα. Εδώ είμαστε. Το τελευταίο, πολύ γρήγορα, γιατί το οφείλω η εμπιστοσύνη. Ένα πλεονέκτημα τότε η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Έναν